Πάμε στην Ιερά Πέτρα και συναντάμε. Την κυρία Φωτεινή Παπαδάκη. Ναι. Είναι μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιερά Πέτρας. Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναγνωρίζετε το έργο μας και το προωθείτε. Χαίρομαι γιατί αναφερθήκατε και για το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, που είναι ένα μεγάλο αγκάθι για μας. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, στην ανίποτη τραγωδία που βιώνουν η Τουρκία και η Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό, το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιερά Πέτρας στηρίζει την προσπάθεια του Κεντρικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ανθρωπιστική βοήθεια που μαζεύει για αυτές τις δύο χώρες. Εξάλλου, η τοπική κοινωνία είναι πάντα παρούσα, γιατί η ίδια το 1952 είχε ζήσει και αυτή ένα σεισμό εδώ. Φυστά. Πέρα, και αν οι παλιοί που ξέρουν ότι δύο περιοχές, η Αλική και ο Νικισμός, χτίστηκαν μετά από το σεισμό αυτό. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Μαμαντόπουλος, της τοπικής επιτροπής, ήταν ο ίδιος παρόν στο σεισμό της Τουρκίας σαν βοηθός, σαν γιατρός στην βοήθεια αυτή, τότε το 1999 στην Τουρκία. Θέλω λίγο ακριβώς να εστιάσουμε στους τρόπους με τους οποίους τηλεθεατής αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας από την Ιερά Πέτρα και περιμετρικά από τις περιοχές για να βοηθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχει το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εδώ το τοπικό, το οποίο είναι παγωμένο 47 στην Ιερά Πέτρα, που μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή τρόφιμα μακράς διαρκείας ή διατομικής υγιεινής, κουβέρτες, υπνόσακους και ό,τι έχει δυνατόν και διάθεση. Υπάρχει και ο λογαριασμός στη Eurobank που έχει ανοίξει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που μπορεί να καταθέσει χρήματα. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή μαζεύουμε από όλο τον κόσμο πράγματα της Ιερά Πέτρας. Και να ξέρετε ότι η τοπική κοινωνία, η οποία είναι παρούσα, και όμως και γενικά οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, ήδη μας έχει προσφέρει ξενοδοχείο, κουβέρτες, εντόνια, κλινοσκεπάσματα. Κατάστημα παιδικών ειδών μας έχει, παιδικών παπουτσιών μας έχει προσφέρει παπούτσια. Κατάστημα ρούχων μας έχει φέρει από το στόχο. Τεράστια η κινητοποίηση ιδιωτών. Κυρία Παπαδάκη, τεράστια η κινητοποίηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, την Μάλιστα. οποία συνεχίζουμε. Τώρα υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι τακτοποιούν και πακετάρουν τα πράγματα που έχουν φέρει ο κόσμος για να τα στείλουμε με το πρώτο φορτίο την Τετάρτη. Λοιπόν. Συνεχίζουμε όμως εμείς την προσπάθεια και προτείνουμε σε όσους καταστηματάρχες έχουν στόκ από διάφορα είδη, ας μας τα φέρουν, θα αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο. Κυρία Παπαδάκη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα πούμε και μέσα στη εβδομάδα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Υποχρέωσή μας. Να είστε καλά.